Πέρασαν κιόλας 30 χρόνια από την ημέρα που ο Παγκρίτιος Σύλλογος Γονέων και Φίλων Παιδιών με Καρκίνο Ηλιακτίδα άρχισε τη λειτουργία του, προσφέροντας ουσιαστική βοήθεια και στήριξη στα παιδιά με νεοπλασία και τις οικογένειές τους. Η Ηλιακτίδα επιτελεί ένα σπουδαίο έργο εδώ και 30 χρόνια. Ένα έργο το οποίο γνώρισα από κοντά όταν επισκέφθηκα και το νοσοκομείο του Ηρακλείου και τον ειδικό ξενώνα, τον οποίο λειτουργεί η Ηλιακτίδα. Το βράδυ της Τετάρτης, σε μια λαμπρή τελετή, βρέθηκαν άνθρωποι, επιχειρήσεις, εθελοντές, φορείς, γονείς και παιδιά που αγκάλιασαν και στήριξαν την προσπάθεια αυτή, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην επιτυχία της. Η εκδήλωση σήμερα έχει σκοπό να προβάλλει το έργο του Συλλόγου από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, αλλά και να τιμήσει, να ευχαριστήσει και να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του προς όλους αυτούς τους ανθρώπους που ήταν συνοδοιπόροι από τη γέννησή του μέχρι σήμερα. Από το 1992 έως και σήμερα, η Ηλιακτίδα έχει διαθέσει περισσότερα από 1.380.000 ευρώ για την ανέγερση του παιδικού ξενώνα φιλοξενίας η Ηλιακτίδα, την κατασκευή δύο θαλάμων μεταμόσχευσης μυελού των οστών και την αγορά ενός μηχανήματος σταδιακής κατάψυξης, αλλά και την ανακαίνιση του παιδότοπου της Κλινικής Αιματολογίας Ογκολογίας Παιδων Παγνή. Από τον Νοέμβριο του 2013, μήνας κατά τον οποίο λειτουργήσε ο ξενώνας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, χάρη στις χορηγίες και τις δωρεές των εθελοντών, η Ηλιακτίδα διέθεσε περισσότερα από 152.000 ευρώ για τα έξοδα λειτουργίας του ξενώνα. Με τη βοήθεια των εθελοντών της, έχει καλύψει περισσότερες από 3.500 συνεδρίες ψυχολογικής υποστήριξης των παιδιών και των οικογένειών τους, ενώ έχει οργανώσει αλλά και συμμετάσχει σε περισσότερες από 525 κοινωνικές και πολιτιστικές δράσεις, χάρη στη στήριξη περισσότερων από 120 εθελοντών. Πάνω από πόσες οικογένειες έχετε σκύψει μέχρι σήμερα? Η Ηλιακτίδα φροντίζει 45 με 50 παιδιά και οικογένειες ανά έτος, και παλιές και καινούριες. Χρέος μας είναι να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά και προς το σκοπό αυτό και το Υπουργείο Υγείας ενισχύει την Ηλιακτίδα προκειμένου να παρέχει τέτοιες υπηρεσίες όχι μόνο στο Ηράκλειο αλλά και σε άλλους νομούς, όπως είναι το Ρέθυμνο, όπως είναι και τα Χανιά, αλλά όπως είναι και το Λασίθι. Είμαστε στην περίοδο που υλοποιείται το νέο όραμά μας, που είναι η δημιουργία δομών ψυχοκοινωνικής στήριξης σε όλους τους νομούς της Κρήτης. Ξέρουμε όλοι ότι ένα παιδί το οποίο έχει μια χρόνια ασθένεια, όπως είναι ο καρκίνος, χρειάζεται όχι μόνο το ίδιο, αλλά και η οικογένειά του αυτή την υποστήριξη, και ευελπιστούμε να δίνουμε τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες σε συνεργασία με την Ηλιακτίδα.